Με εντολή του ΓΕΘΑ, στι πληγέ τη περιοχή, μεταβαίνει ο ειδικό λόγο αντιμετώπιση πυρηνική, βιολογική και χημική άμυνα με κύρια αποστολή την απολύμανση προσωπικού αλλά και πολιτών, εάν και εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Σταύρο Ιωαννίδη είναι μαζί μα για να δούμε περισσότερα, Σταύρο. Πράγματι, Λένα, πρόκειται για εξειδικευμένο προσωπικό. Υπάγεται στο ΓΕΘΑ ο λόγο αντιμετώπιση πυρηνική, βιολογική και χημική άμυνα. Με κατάλληλο εξοπλισμό, λοιπόν, έχουν αναπτυχθεί σε πέντε σημεία στι πληγήσει περιοχέ. Πιο συγκεκριμένα στη Λάρισα, στο στρατόπεδο Μπουγά, στη σχολή μονίμων επαξιωματικών στα Τρίκαλα, στην πρώτη στρατιά, στο 303 προκεχωρημένο εργοστάσιο βάση τη και στην 32η Ταξιαρχία Πεζοναυτών στο Βόλο, όπου με τον ειδικό εξοπλισμό που διαθέτουν θα συμβάνουν στην απολύμανση των μέσων που επιχειρούν στην περιοχή αλλά και πολιτών, εφόσον αυτό ζητηθεί βέβαια και πάντα σε συνεννόηση με τι τοπικέ αρχέ και φυσικά του στρατιωτικού προσωπικού που από την πρώτη μέρα βρίσκεται στα σημεία αυτά και επιχειρεί. Η συμβολή του είναι πάρα πολύ σημαντική. Μην ξεχνάμε ότι είχαν αναπτυχθεί και στην Καβάλα πέρυσι το καλοκαίρι, στην... εκεί που είχε πέσει το Αντόνοφ, το οποίο μετέφερε χημικά και επικίνδυνα υλικά. Του τους βλέπουμε λοιπόν να αναπτύσσονται και στην συγκεκριμένη περιοχή. Σε κόκκινο στις... συνέγερμο η περιοχή και για τις μολυσματικές ασθένειες. Πάμε να δούμε τώρα εικόνες από τις δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης της επίλεκτης μονάδας Υποβριχίων αποστολών του Λιμενικού Σταύρου. Οι βατραχάνθρωποι του Λιμενικού Λένα σε αποστολές Έρευνα και διάσωση, εντυπωσιακέ εικόνε που δείχνουν το μέγεθο τη καταστροφή αλλά και τη συμβολή των ειδικά εκπαιδευμένων τμήμα. Στον απεγκλωβισμό ατόμων από τι περιοχέ αυτέ, αλλά και στι έρευνε για αγνοωμένου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.